Στο στούντιο εδώ μαζί μου η κυβερνητική εκπρόσωπος, η κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Μαζί μου επίσης ο Γιώργος Οικονομέας που διέκοψε τις διακοπές του γιατί έχουμε εκλογές. Εντάξει, θα αρχίσουμε από Δευτέρα την εκπομπή. Καλησπέρα. Εκλογές πότε θα έχουμε? Εκτιμώ στις 20. Επιμένετε στο 20? Αυτή είναι η θέση μας, ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν σύντομα. Και νομίζω ότι βεβαίως κάποιοι έχουν λόγους να τις καθυστερούν και το προσπαθούν. Εκτιμώ ότι θα επικρατήσει αυτό που θεωρείται πιο σωστό. Και πιο σωστό είναι να γίνουν σύντομα οι εκλογές, δεν χρειάζεται μεγαλύτερος χρόνος. Ο κύριος Μεϊμαράκης και όχι μόνο, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης σας κατηγορούν ότι θέλετε να πάτε γρήγορα σε εκλογές πριν φτάσουν τα πρώτα ραβασάκια της εφορίας. Και ο ίδιος ο κύριος Μεϊμαράκης με τον τρόπο του ροκανίζει το χρόνο. Κοιτάξτε, η απόφασή μας να γίνουν γρήγορα, η πρότασή μας μάλλον, να γίνουν γρήγορα οι εκλογές έχουν να κάνουν με τις ανάγκες της χώρας και όλα όσα έχουμε μπροστά μας να υλοποιήσουμε προκειμένου να επανέλθει η σταθερότητα και η κανονικότητα. Σημειώνω βέβαια ότι πριν από καμία εβδομάδα εσείς οι ίδιοι λέγατε ότι δεν θα γίνουν εκλογές. Δεν έλεγα αυτό. Έλεγα ότι δεν είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης ναι, και αυτό. Δεν σχεδιάζει εκλογές. Ωστόσο, διότι προείχαν μερικά πράγματα. Όπως η πρώτη φάση, να γίνουν όλα σωστά, να γίνουν εκταμιεύσεις. Και στη συνέχεια θα σχεδίαζε η κυβέρνηση, όπως και σχεδίασε, τις επόμενες πολιτικές πρωτοβουλίες. Με επίσης πολύ ψηλά το στόχο, να μην διαταραχθεί περαιτέρω η κατάσταση στην πραγματική οικονομία και στη χώρα, να επανέλθουμε γρήγορα σε κανονικότητα και βεβαίως πολύ σύντομα και αποφασιστικά να φτάσουμε στην πρώτη αξιολόγηση. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ προκειμένου να ανοίξει η συζήτηση για το χρέος που όπως ξέρετε είναι από τα σημαντικότερα θέματα που έχουμε να επιλύσουμε. Βέβαια είναι μια ελπίδα γιατί αν δεν έχετε αυτοδυναμία θα το έβαζα σε εισαγωγικά ναι, για πολλούς λόγους. Πολλοί αγωνιούν σε αυτή τη χώρα η οποία έχει χιλιάδες προβλήματα ότι αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία θα υπάρχει μπέρδεμα κι άλλο. Τι θα γίνει δηλαδή, εσείς ο κύριος Κουρλέτης... Πιστεύετε ότι θα έχετε αυτοδυναμία? Δεν έχουμε τόση μεγάλη αγωνία και θα σας εξηγήσω γιατί. Έχουν οι πολίτες αγωνία. Εκτιμώ ότι και οι πολίτες... Ο κύριος Κουρλέτης είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστείτε ούτε με τη Νέα Δημοκρατία, ούτε με το Ποτάμι, ούτε με το Πασό. Προφανώς θα κυβερνήσει άλλος. Προφανώς. Τα πράγματα λύνονται απλά. Δεν θέλουμε να μείνουμε στην εξουσία, στην κυβέρνηση, πάση θυσία και με όλους τους όρους. Θέλουμε να μείνουμε για να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα διεξόδου, ένα πρόγραμμα που θα φέρει τη χώρα τελικά στην ανάπτυξη και τελικά στην έξοδο από το τεράστια διέξοδο που βρίσκεται σήμερα. Αυτό για να το κάνουμε θα πρέπει να συστρατευτούμε με δυνάμεις που έχουν ίδιο στρατηγικό στόχο και αντιμετωπίζουν από την ίδια οπτική γωνία. Mm-hmm. Επομένως, και αυτό βεβαίως κρίνεται επί αρχών και επιθέσεων. Δεν κρίνεται επί προσώπων ακριβώς. Επομένως, είναι όμως και επομένως, θέμα προσώπων. Κοιτάξτε, έχουμε πει σε όλους τους τόνους. 25 σύντροφοί σας κάνουν κόμμα, ενδεχομένως είναι να πάει μαζί άποψη. Τους ο Ζωήκος Αντοπούλου, ο Γιάννης Βαρουφάκης. Είναι μια διαφορετική πολιτική άποψη με διαφορετικό στρατηγικό στόχο, η οποία μέχρι σήμερα δεν μας έχει δημιουργήσει σοβαρά θέματα. Δεν την είχαν κρύψει όμως, την είχαν. Ποτέ δεν την δεν τους κατηγορείτε για συνέπεια. Όχι. Φαντάζομαι, ενώ εκείνοι σας κατηγορούν. Κοιτάξτε. Συμπορεύεσαι και λες θα συστρατευτώ, έχω τη δική μου αντίληψη, τη βάζω στο τραπέζι, ωστόσο τελικά συμπορεύομαι με τη συνισταμένη. Επομένως, μέχρι ένα σημείο έτσι πήγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Από τη στιγμή που αυτό που η μειοψηφική άποψη μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισαν οι σύντροφοί μας, δυστυχώς, να την υπηρετήσουν από μόνοι τους, χωρίς τη σύμπραξη του ΣΥΡΙΖΑ όπως είχε συμφωνηθεί, αυτό πια προφανώς οδηγεί σε έναν διαφορετικό δρόμο. Σας κατηγορούν όμως για κολοτούμπα. Κοιτάξτε, άλλα ο λέγατε ΣΥΡΙΖΑ, πριν, ο άλλα ΣΥΡΙΖΑ, κάνατε μετά. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είπε ποτέ ότι είναι ένα κόμμα το οποίο υποστηρίζει την έξοδο από την Ευρώπη, την έξοδο από την Ευρωζώνη και την επιστροφή σε εθνικό νόμισμα. Αυτό δεν το είπε ποτέ. Είπε όμως ότι θα καταργήσετε το μνημόνιο. Εκλεγήκατε με την υπόσχεση και τη δέσμευση ότι θα καταργήσετε το μνημόνιο. Και αντί να καταργήσετε το μνημόνιο, υπογράψετε καινούριο. Είπαμε. Και για κάποιους είναι ακόμα πολύ πιο σκληρό. Βεβαίως. Για κάποιους. Αυτό είναι μέσα στα πλαίσια της αυτοκριτικής σας, λέτε κάναμε λάθος. Είμαστε που το υποσχεθήκαμε. Και, είμαστε αυτοκριτικοί και ειλικρινείς από την πρώτη στιγμή και συνεχώς. Δηλαδή, βεβαίως είχαμε ένα στόχο και ένα προγραμματικό λόγο πριν τις εκλογές που σήμερα δεν μας έφτασε εδώ που θέλουμε. Σήμερα έχουμε κάνει επαναχώρηση, έχουμε κάνει μια τακτική οπισθοχώρηση, διότι μπροστά μας, για πολλούς λόγους διαφορετικούς, ενδεχομένως υποτιμήσαμε κάποιους παράγοντες, κάναμε κάποια λάθη ενδεχομένως, ωστόσο
αυτή η κυβέρνηση πάλεψε πολύ σκληρά για να φέρει αυτό που υποσχέθηκε, δηλαδή μια καλύτερη συμφωνία. Δεν είπε ποτέ αυτή η κυβέρνηση ότι θα βγάλει τη χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγγνώμη, ότι μας, αυτό θα το ρισκάρει. Μας πήρε το χρόνος από ό,τι καταλαβαίνω. Εσείς εκλεγήκατε με ένα κεντρικό σύνθημα κατάργηση του μνημονίου. Και μια καλή συμφωνία. Ναι. Τώρα, ποιο θα είναι το κεντρικό σας σύνθημα σε αυτές τις εκλογές? Μπορείτε να μου πείτε το σύνθημα. Ποιο θα είναι? Το σύνθημα είναι θα τα καταφέρουμε. Τι να θα τα καταφέρουμε να βγάλουμε τη χώρα με αυτή τη συμφωνία, με αυτό το μνημόνιο. Δεν έχω κανένα λόγο να μην το πω. Αυτή η συμφωνία που δεν είναι αυτή η συμφωνία που θα θέλαμε, ωστόσο πιεστήκαμε, εκβιαστήκαμε, απειληθήκαμε και κυρίως απειλήθηκε η χώρα. Επομένως, αυτή τη μεταστροφή, αυτή την τακτική υποχώρηση θα πρέπει εκ νέου να τη βάλουμε στον ελληνικό λαό και να πάρουμε μια εντολή ότι ο ελληνικός λαός συμφωνεί με αυτή την επιλογή που κάναμε για τη σωτηρία της χώρας. Πάντως, η προηγούμενη εντολή του ελληνικού λαού και τη χρειάζεται από το λαό. Εξαντλήθηκε πάρα πολύ γρήγορα, κύριε Γιώργο Βασίλη. Προφανώς, διότι αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε δραματικές εξελίξεις στη χώρα. Η χώρα είναι σε μια συγκυρία και όχι μόνο η χώρα μας. Και αν έχουμε και άλλες δραματικές εξελίξεις, θα ξαναπάμε σε εκλογές, αν δεν έχετε αυτό. Κοιτάξτε, τις εκλογές καταρχήν δεν θα πρέπει να τις φοβόμαστε. Επίσης, ο μεγάλος θόρυβος ότι οι εκλογές ρίχνουν έξω την οικονομία της χώρας κτλ. Είναι και σε μεγάλο βαθμό υπερβολή. Για να το λέμε και σοβαρά. Η χώρα μπορεί να λειτουργήσει, η κυβέρνηση θα υπάρχει. Ο κόσμος δεν θέλει εκλογές σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Ο κόσμος θέλει να αποφασίζει για την τύχη του. Σας κατηγορούμε ότι προκηρύξατε τις εκλογές για να καθαρίσετε τους αντιφρονούντες. Θα μπορούσε να γίνει αλλιώς αυτό. Δεν γινόταν. Δεν έγιναν εκλογές. Σας κατηγορούν ότι κάνατε. Μέσω συνεδρίου το οποίο δεν έγινε. Κανέναν. Αυτές είναι εκφράσεις που δεν μας. Καθαρίστε τις λίστες εννοώ από τους υποψήφιους. Δεν ήταν αυτή η πρόθεσή μας. Η πρόθεσή μας είναι να έχουμε μια κυβέρνηση σταθερή, να είμαστε εμείς φυσικά και θα το ζητήσουμε από τον ελληνικό λαό και θα το ζητήσουμε διότι το δικαιούμαστε. Για να εγγυηθούμε. Να βγάλουμε τη χώρα από τα διέξοδα. Έχω και την ανακοίνωση της κυρίας Κωνσταντοπούλου εδώ. Είσαστε στο στόχαστρο κι εσείς με την ανακοίνωση. Τελευταία ερώτηση, Γιώργο. Ναι. Την είπατε απελθούσα, δεν είναι απελθούσα, είναι ακόμα πρόεδρος. Επί της ουσίας. Στις μέρες είναι ακόμα. Δεν είναι και το θέμα μας. Πώς σχολιάζετε γενικά την κριτική που κάνει η κυρία Κωνσταντοπούλου αυτές τις μέρες, αυτές τις ώρες? Κοιτάξτε, παρόλο που θα ήθελα να αποφεύγω τους σχολιασμούς σε πολιτικούς παράγοντες, γιατί σέβομαι το θεσμό, και βεβαίως και για το πρόσωπο της κυρίας Κωνσταντοπούλου, έχω πει, και το έχω πει και δημοσίως, ότι είναι μια ευφυής και ικανή πολιτικός. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, πιστεύω ότι αυτές οι κινήσεις είναι μια ακροβασία σε πολύ λεπτά θέματα. Θα έπρεπε δηλαδή, εκτός από τον τρόπο με τον οποίο νομίζει ότι τηρεί, είναι η αντίληψή της ότι πόσο και μέχρι ποιο σημείο τηρούμε το γράμμα του συντάγματος, του κανονισμού της Βουλής, ότι η πλευρά από την οποία το βλέπει θα έπρεπε, το οποίο είναι σεβαστό, θα έπρεπε ταυτοχρόνως ως πολιτικός να συνυπολογίζει και τι προκαλεί μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Ποιον πλήττει τελικώς. Μάλιστα. Διότι όλες οι ενέργειες έχουν έναν τελικό, όχι κατά ανάγκη με στόχο, ωστόσο έχουν κάποια πολιτικά, παράγουν πολιτικά αποτελέσματα. Mm-hmm. Επομένως, δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ να σας ευχαριστήσω. Και εγώ ευχαριστώ εσύ. Ευχαριστώ και εγώ.